Παρακολουθήσαμε χθες το ρεπορτάζ με την κινητή μονάδα ψυχικής υγείας που πραγματικά υπήρξε αυτή η κραυγή αγωνίας και από τους ωφελούμενους αλλά και από τους ανθρώπους που εργάζονται σε αυτήν. Φαίνεται ότι έχουμε μια θετική εξέλιξη. Μαζί μας στο στούντιο ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο ομότιμος καθηγητής ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο κύριος Αλέξανδρος Βγότζας. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Και στο ρεπορτάζ η συνάδελφος Ιράνη Μωραΐτη χθες ανέφερε ότι υπήρχε ένα τελεσίγραφο σήμερα Παρασκευή που ουσιαστικά θα είχε ξεκαθαρίσει το τοπίο για το τι θα γίνει με τους συμβασιούχους. Ακριβώς. Πάλι το πράγμα σώθηκε την τελευταία στιγμή. Είμαστε η χώρα της τελευταίας στιγμής και τελευταίας ώρας. Χθες οι συνάδελφοι πήραν ένα τηλεφώνημα το Παγνή να προσέλθουν σήμερα στις 10 η ώρα να υπογράψουν την παράταση της σύμβασης. Δηλαδή, είχαν μείνει απλήρωτοι από την 1η Αυγούστου, δόθηκε μια τρίμηνη παράταση μέχρι 31 Οκτωβρίου. Η υπόσχεση και η δέσμευση είναι ότι εντωμεταξύ θα προχωρήσει η προκήρυξη. Και αυτό που μου κάνει φοβερή εντύπωση, κύριε καθηγητά, ξέρετε ποιο είναι. Μιλάμε για μια κινητή μονάδα ψυχικής υγείας που αδιαφυσβήτητα επιτελεί ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο. Πάρα πολλές φορές και μαζί το έχουμε αναδείξει τηλεοπτικά. Και η πολιτεία φτάνει στο παραπέντε για να κάνει κάτι το οποίο χαρακτηρίζεται κάτι παραπάνω από αυτονόητο. Εγώ θα έλεγα και κάτι άλλο, κύριε Δασκαλάκη. Όταν ήταν τον Απρίλιο τον υφυπουργό, τον είδα προσωπικά εγώ και ήταν φιλικός, ευγενικός, επενετικός. Μας έδωσε άριστα. Και τον επισκεφθήκαμε για να μην έχουμε αυτά τα προβλήματα. Έτσι. Το να φτάνουμε τον Ιούλιο και ξαφνικά να ανακύπτει τα προβλήματα. Όχι, δεν μπορεί να γίνει παράτηση. Ενώ αυτά είχαν δοθεί υποσχέσεις από τον Απρίλιο. Νομίζω είναι κάτι το οποίο είναι εξοργιστικό. Και επειδή αυτό είχε γίνει και πέρσι, αυτό πραγματικά οδήγησε τους εργαζόμενους σε αυτή την, θα έλεγα, σκληρή ανακοίνωση. Και να πω και κάτι εδώ. Το έργο της κινητής μονάδας και αποδεικνύεται και δεδομένα και τα έχουμε πει όλοι αυτές τις μέρες και δεν νομίζω χρειάζεται να επαναλάβουμε. Αλλά πέρα από τους ωφελούμενους, πέρα από τους συνεργάτες που όλοι μίλησαν, όλοι παρενέβησαν στα μέσα και στα δικά σας και στα άλλα μέσα, τα ραδιοτηλεοπτικά, δεν ξέρω αν προσέξατε, αλλά όλοι οι βουλευτές του Νομού Ηρακλείου, ανεξαρτήτως κόμματος, υποστήριξαν, που σημαίνει είναι οι αποδέχτες του μηνύματος του κόσμου. Βεβαίως. Ότι εδώ γίνεται μια σοβαρή δουλειά. Άρα δεν μιλάμε ούτε για πολιτική αντιπαράθεση, ούτε για κομματική εκμετάλλευση, ούτε για τίποτα τέτοιο. Μα νομίζω ότι οι πρωταγωνιστές είναι ήδη ωφελούμενοι, γιατί δυστυχώς εν έτη 2024 εξακολουθεί η ψυχική υγεία και η αντιμετώπιση προβλημάτων αυτής για μερίδα πολιτών να αποτελεί ταμπού. Και εσείς φτάνετε σε απομακρυσμένες περιοχές της ενδοχώρας που εξαιρετικά δύσκολα ενδεχομένως ένας άνθρωπος μεγαλύτερης ηλικίας ίσως θα χτυπούσε την πόρτα μιας δομής ή μιας ιατρικής υπηρεσίας ψυχικής υγείας. Άρα αυτό από μόνο του, κύριε καθηγητά, θα έπρεπε να ήταν η κόκκινη γραμμή που δεν θα έπρεπε ποτέ να ξεπεραστεί. Αλλά εγώ θέλω να θέσω το ερώτημα, επειδή μπορεί να μας παρακολουθούν κάποιοι από τους ανθρώπους που λαμβάνουν βοήθεια από αυτή την κινητή μονάδα. Έχει επιληθεί το πρόβλημα ή απλά μιλάμε για μια παράταση και μετά από λίγο καιρό θα ξανασυζητάμε τα ίδια? Εύχομαι να μην συμβεί. Η παράταση δόθηκε και οι δεσμεύσεις από τον Υπουργό, τον κύριο Γεωργιάδη, από τον κύριο Βαρτζόπουλο, τη ΔΥΠΕ και το ΠΑΓΝΗ, αλλά στο πάρουμε ιεραρχικά, πως δεν θα ξαναυπάρξει τέτοιο πρόβλημα. Όμως, όποιος έχει καεί, λέει, στο γιαούρτι. Όποιος καεί από το χυλό, φυσά και το γιαούρτι, λέει ο λαός. Εγώ τώρα θα ήθελα να πω και κάτι άλλο. Γιατί πολλοί είπαν πού θα πάνε αυτοί οι ασθενείς και πού θα πάνε στον ιδιωτικό τομέα. Δύσκολο για πολλούς από αυτούς. Οικονομικοί λόγοι, απόστασης κτλ. Στο δημόσιο τομέα είναι ήδη ασφιχτικά γεμάτος με μακριές ουρές αναμονής. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο σημαντικό, το οποίο το έχουμε μετρήσει, το έχουμε δημοσιεύσει, γιατί εκτός από κλινική δουλειά, ξέρετε, είμαι ακαδημαϊκός, είμαι ερευνητής και θέλω να ερευνώ πάντα τα αποτελέσματα. Και δείξαμε ότι αυτοί που παρακολουθούνται από την κινητή μονάδα με σοβαρές ασθένειες, όπως είναι η σχιζοφρένεια, η ψύχωση, η διπολική διαταραχή, όταν παρακολουθούνται από τη μονάδα μας, έχουν πολύ μικρότερο βαθμό υποτροπών, δηλαδή πολύ μικρότερο βαθμό να επιστρέψουν στο νοσοκομείο, σε σχέση άμα παρακολουθούνται από τα εξωτερικά ιατρία του Παγνή, από τα εξωτερικά ιατρία του Βενιζέλου και τους ιδιώτες. Και γιατί πάτε εσείς στην περιοχή τους. Και όχι μόνο αυτό. Το πιο σημαντικό είναι ότι έχουν φτιάξει ένα δίκτυο. Εκεί που πάμε, δεν πάμε μόνοι μας, δεν στείλουμε ένα τσαντήρι. Είμαστε στα κέντρα υγείας με τους γενικούς γιατρούς, δηλαδή σε 11 χρόνια έχουμε στήσει σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τα κέντρα υγείας, τους γενικούς γιατρούς, τις κοινωνικές υπηρεσίες, το βοήθεια στο σπίτι, αλλά και τους παράγοντες της κοινωνίας, τους προέδρους, την αστυνομία, την εκκλησία. Οπότε όλο αυτό το δίκτυο είναι απαραίτητο για να
έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Αν υποθέσουμε ότι αύριο υπάρξει μια γενναία πολιτική βούλη, στο γενναία το βάζω σε εισαγωγικά, είναι αυτονόητο, το είπαμε, για να επιληθεί το πρόβλημα, τι θα ήταν αυτό, μόνιμες προσλήψεις έτσι ώστε χωρίς κανένα πρόβλημα να επιτελεί αυτό το σημαντικό έργο η κινητή μονάδα? Νομίζω για να διαχωριστεί εδώ, γιατί μόνιμες προσλήψεις είναι σαν να λέμε μόνιμες προσλήψεις στο δημόσιο. Mm-hmm. Καμία κινητή μονάδα δεν λειτουργεί έτσι. Και κάτω από τις σημερινές δημοσιονομικές συνθήκες, αλλά και ότι οι γιατροί δεν είναι εύκολο να αφήσουν τα ιατρία τους, αυτό που ζητάμε μόνιμη, σταθερή, αδιάκοπη χρηματοδότηση. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή αυτοί οι συνάδελφοι είναι αυτό που λέμε συμβάσεις εργασίας, με το οποίο είναι πολύ ευχαριστημένοι να συνεχίσουν και επιτελούν σπουδαίο έργο. Άρα να μην το μπλέξουμε. Δεν ζητάμε να αυξηθούν οι θέσεις στο δημόσιο τομέα ή να προσληφθούν κάποιοι άλλοι. Να στηριχθεί όλη αυτή η προσπάθεια. Να στηριχθεί με μόνιμη σταθερή χρηματοδότηση. Θέλει ο Υπουργός για μέσα το παγνί, θέλει για άλλους τρόπους, εμείς είμαστε ανοιχτοί. Αυτό όμως που δεν πρέπει να ξαναγίνει είναι αυτό που έγινε πέρσι και αυτό που έγινε φέτος. Και να σας πω και κάτι άλλο. Λειτουργούμε, όπως είπε ο Υπουργός, λειτουργούμε πολύ οικονομικά, γιατί πραγματικά έχω μάθει να λαμβάνω και το κόστος, μόνο 75.000. Όταν, κύριε Δασκαλάκη, όλες οι υπόλοιπες, οι άλλες 30 κινητές μονάδες, με υποπολαπλάσιο πληθυσμό, χρηματοδοτούνται με υπερτριπλάσιο, τετραπλάσιο προπολογισμό. Υπάρχει εξήγηση γι' αυτό, κύριε καθηγητά? Ότι είμαστε φτηνοί. Ναι. Ότι πάντα θέλουμε αυτά τα οποία μας δίνουν να τα αξιοποιούμε προς το καλό του κόσμου. Οφείλεται βέβαια ότι εγώ, όπως ξέρετε, δεν αμείβομαι. Οφείλεται ότι οι ειδικευόμενοι κάνουν rotation σε εμάς και αποκτούν την εμπειρία. Λειτουργούν υποστηρικτικά ουσιαστικά. Ακριβώς. Με ένα σημαντικό έργο. Ακριβώς. Ένα άλλο που θέλω να πω είναι ότι ναι, αυτή τη στιγμή λειτουργούμε οικονομικά, αλλά προηγουμένως άκουγα στο ρεπορτάζ σας προβλήματα με τα παιδιά, προβλήματα οικογενειακής βίας. Καλούμαστε κι εμείς. Έχουμε ένα ψυχολόγο. Είχαμε υποβάλει μια εξαιρετική πρόταση, η οποία αρίστευσε από τρεις καθηγητές στο Πανεπιστημίο της Αθήνας Θεσσαλονίκης. Με υπεύθυνο εμένα και την κυρία Σουμάκη, την οποία θυμάστε. Mm-hmm. Πάλι για γραφειοκρατικούς λόγους, να το πω έτσι και να τα αφήσουμε έτσι, δεν προχώρησε. Αριστεύουμε εδώ, αριστεύουμε εκεί. Νομίζω το κράτος πρέπει να κάνει αυτό που πρέπει. Δεν ζητάμε ρουσφέτια, δεν ζητάμε κάποια ιδιαίτερη χάρη. Να συνεχιστεί αυτό το καλό το οποίο έχει στηθεί εδώ και 10,5 χρόνια. Πάντως, όταν αναφέρονται στην έτσι γενναιόδορη ψυχιατρική μεταρρύθμιση, οι κινητές μονάδες ψυχικής υγείας είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα των τοποθετήσεων. Αλλά φαίνεται ότι τουλάχιστον για τη δική μας εδώ κινητή μονάδα δεν είναι η αντιμετώπιση αυτή που θα έπρεπε να είναι. Έτσι είναι που το λέτε. Και ελπίζω αυτό να αλλάξει. Γιατί δεν είμαστε τα παιδιά ενός δεύτερου Θεού, έτσι δεν είναι? Έτσι. Είμαστε όλοι οι πολίτες αυτής της χώρας. Η Κρήτη έχει σοβαρές ελλείψεις σε όλους τους τομείς. Το έχετε αναδείξει πολλές φορές σε εκπομπές σας, στα δελτία ειδήσεων. Οπότε, αφού έτσι αυτό το μοντέλο έχει, το οποίο σας είπα και δουλεύει, νομίζω πρέπει να στηριχθεί και να στηριχθεί μόνιμα αυτό που έχουμε τώρα, αλλά και να επεκταθεί στα παιδιά και στους εφήβους, γιατί υπάρχει αντίστοιχη ομάδα. Ξέρετε, σε κάποιες περιοχές της χώρας μας, άκουγα προχθές που είναι στο συντονιστικό των κινητών μονάδων, δεν μπορούν να βρουν γιατρούς. Εμείς, θα πω και εγώ, καταφέραμε να έχουμε μια δεμένη ομάδα, μια αφοσιωμένη ομάδα. Μην τη διαλύσουμε, κύριε Δασκαλάκη. Αυτό είναι το φόβος μου. Αυτό είναι, νομίζω, και κάτι το οποίο πρέπει να ακουστεί και να φτάσει μέχρι την Αθήνα. Ας κρατήσουμε αυτή τη στιγμή τη θετική εξέλιξη ότι τουλάχιστον οι άνθρωποι αυτοί που ζητούν τη βοήθεια και τη λαμβάνουν τόσο απλόχειρα θα εξακολουθούν μέχρι νεοτέρας να την λαμβάνουν. Στην Ελλάδα ζούμε, νομίζω ότι έχουμε μάθει να ζούμε με τις ισορροπίες της τελευταίας στιγμής. Το είπατε και εσείς στην αρχή της συζήτησης, κύριε καθηγητά. Θα πω το εξής και τελειώνω. Ότι είχαμε κανονίσει σήμερα επίσκεψη της Μοίρας. Εγώ πήγα, γιατί δεν είμαι να υπογράψω. Και ήρθαν τα παιδιά μετά την υπογραφή. Οπότε υπήρχε έτσι μία αίσθηση, αν θέλετε, πανηγυρική, ευχάριστη, αγκαλιαζόμασταν κτλ. Σας κρατάνε σε εγρήγορση για να κάνετε και γιορτές. Ας το δούμε έτσι θετικά. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν εδώ. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ πολύ.